Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Συνέχεια νέων επεισοδίων, και στο αρχοντικό των Βρετάκων η αποκάλυψη ότι η Αριάδνη είναι κόρη της Ιουλίας προκαλεί σοκ. Ωστόσο βλέποντας την άσχημη ψυχολογική κατάσταση της Ιουλίας, αποφασίζουν να τη συμπαρασταθούν. Στο μεταξύ η Αριάδνη επιδιώκει να συναντηθεί με τη Βασιλική, αλλά εκείνη της δείχνει με τον τρόπο της ότι είναι ανεπιθύμητη, ενώ η Αθήνα φεύγει από το Σούνιο, και παρακαλεί τη Μαρία να συνετίσθει σχετικά με την αστατή ζωή της. Η Αριάδνη μην αντέχοντας χωρίς δουλειά, ζητάει από τον Χρήστο να δουλέψει στην ταβέρνα του, ενώ ο Λυκούργος που αντιλαμβάνεται ότι ο ανιψιός του την καλοκοιτάζει, τον προειδοποιεί να προσέχει. Η Ιουλία αποφασίζει να κάνει μια μεγάλη έκπληξη στην Αριάδνη, σε μια προσπάθεια να φτιάξει τη σχέση τους, ενώ η Ασπάσια εξηγεί στην Αρετή την αλήθεια σχετικά με την εγκυμοσύνη της Ιουλίας, αλλά δεν καταφέρνει να την πείσει. Στο μεταξύ η Αφροδίτη συμβουλεύει την Ιουλία να μην μεταβιβάσει ακίνητη περιουσία στην Αριάδνη, γιατί θα είναι σαν να τη δωροδοκεί, αλλά αυτή το βλέπει σαν πράξη αγάπης, με τον Στάθη να προσπαθεί να φέρει πιο κοντά την Αριάδνη με την οικογένεια Βρετάκου, ενώ την ίδια ώρα η Αριάδνη απορρίπτει τη δωρεά της Ιουλίας. Λίγο μετά, ο Στάθης ενημερώνει την Ιουλία πως η κόρη τους αποφάσισε να μείνει στη Μάνη. Παράλληλα φωτιά αναβεί ο Λυκούργος, καθώς εκμυστηρεύεται στη Μαργαρίτα πως ο Παρασκευάς παίζει σε διπλό ταμπλό, και τη συμβουλεύει να προστατεύσει τη Θεοδώρα από πιθανό ερωτικό στραβοπάτημα. Ο Μάνος μπαίνει αγκητής στο δάνειο που παίρνει ο Στάθης, προκειμένου να αγοράσει κτήματα μυελιές, ενώ η Αντωνία κάνει ένα παρασκευαστικό λάθος και η Ισμήνη την απολύει. Ο Δημοσθένης καλεί στο σπίτι τον Στάθη με την Αριάδνη για να τους κάνει το τραπέζι, και η Ασπασία σε όλο αυτό αισθάνεται μηχανία. Όσο για τον Ισίδωρο, κάνει κουβέντα στον Στάθη για την Αριάδνη, και του δείχνει τις πραγματικές του προθέσεις. Στο μεταξύ η Αριάδνη πηγαίνει στην ταβέρνα, και ο Χρήστος της ανακοινώνει ότι την προσλαμβάνει, ενώ ανάμεσα τους συνεχίζει να υποβόσκει αμοιβαία έλξη. Την ίδια ώρα ο Γιώργης μπαίνει στο καφενείο, και βλέπει τη Δήμητρα με τον Ορέστη να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, ενώ ο Λυκούργος δέχεται μια κλήση από δικηγόρο, που τον ενημερώνει ότι το διαζύγιο του με τη Χάιδο θα έχει δει σε λίγες μέρες. Η Μαργαρίτα προειδοποιεί τον Παρασκευά να διαλέξει άμεσα με ποια κοπέλα θέλει να συνεχίσει να βγαίνει, διαφορετικά θα μιλήσει και στις δύο, βάζοντας του φωτιά. Στο μεταξύ η Ξένια καθώς έχει ξεπεράσει τα προβλήματα της εγκυμοσύνης που αντιμετώπισε, μπαίνει πια στον έκτο μήνα, έχοντας μάθει και το φίλο του παιδιού που περιμένει. Είναι αγοράκι, και θεωρεί αναγκαίο να ενημερώσει και τη γυναίκα του Δημοσθένη, με τον οποίο έχει συμφωνήσει να του παραδώσει το παιδί όταν γεννήσει επιπληρωμή, και να εξαφανιστεί από τη Μάνη, ότι αυτή θα αναλάβει να το μεγαλώσει και να το φροντίσει. Θέλει να είναι απολύτως βέβαιη ότι το παιδί θα έχει την απαραίτητη φροντίδα, καθώς η εγκυμοσύνη έχει ξυπνήσει μέσα της το μητρικό φίλτρο. Με εμφανή τα σημάδια της εγκυμοσύνης, χτυπά την πόρτα της Ασπασίας, που μένει κατάπληκτη όταν τη βλέπει. Έτσι ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στις δύο γυναίκες είναι πλέον γεγονός, με την Ξένια να λέει στην Ασπασία, ότι θέλω να μάθεις από μένα ότι περιμένω το παιδί του άντρα σου, και θα το μεγαλώσεις εσύ, και θέλω να το μεγαλώσεις σωστά. Δεν ακούν τα λεφτά του Δημοσθένη για αυτό, καθώς ένα παιδί χρειάζεται φροντίδα και μητρική αγάπη. Η Ασπασία παθαίνει σοκ, καθώς εμβρώνει τι ακούει τη γυναίκα που θεωρεί ερωμένη του άντρα της να της κάνει πάσα το μωρό της, γιατί έτσι έχει συμφωνήσει με τον αδίστακτο και εκδικητικό Δημοσθένη. Είσαι τρελή της λέει, και της κλείνει κατά μούτρα την πόρτα. Το σοκ είναι μεγάλο, και το μίσος της για τον Δημοσθένη φουντώνει όλο και περισσότερο. Σωριάζεται λιπόθυμη στο πάτωμα, ενώ το τηλέφωνο χτυπά, καθώς την ψάχνει επιγόντως η Αρετή. Στο μεταξύ ο Ισίδωρος ετοιμάζει επίσημο δείπνο για να γιορτάσει το γάμο του με την Αμαλία, με τον Δημοσθένη να μαθαίνει πως η Ξένια περιμένει αγόρι, και πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Μοιράζει δώρα στην Ασπασία και την Ειρήνη, και εκείνες παραξενεύονται. Παράλληλα ο Πότης και η Άννα παίρνουν εξιτήριο μετά το ναυάγιο που είχαν με τη βάρκα, αλλά εκείνη του ζητά διαζύγιο. Το δείπνο που οργανώνει ο Ισίδωρος, γίνεται αφορμή να ξαναβρεθούν ο Λυκούργος και η Χάιδο, αλλά το κλίμα ανάμεσα τους είναι ψυχρό, ενώ μια εταιρική σύσκεψη, θα φέρει για πρώτη φορά αντιμέτωπες την Αμαλία και την Αθηνά. Μια νέα διάρρηξη εξελίσσεται για ακόμη μια φορά, με τους άντρες του Δημοσθένη να εισβάλλουν στο σπίτι του Ισίδωρου, και να του κλέβουν το χρηματοκιβώτιο. Ο Κουράκος αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση,
Ενώ η Ιουλία είναι απαρηγόρητη από τη στάση της Αριάδνης, αλλά ο Στάθης την κατηγορεί ότι για ακόμα μια φορά έκανε επίδειξη της οικονομικής της άνεσης. Στο μεταξύ η Χαϊδό ανοίγει την καρδιά της στη Μαργαρίτα και της εξομολογείται τον πόνο που νιώθει για το χωρισμό της με τον Λυκούργο. Παράλληλα μια παλιά γνωριμία του Λυκούργου, η Λουκία, έρχεται στην Αριόπολη και θα ταράξει τα νερά. Η Δημητρά και ο Κουράκος εξακολουθούν να κοντράρονται, αλλά ο τελευταίος καυγάς τους θα τους οδηγήσει στα αληθινά τους συναισθήματα. Την ίδια ώρα ο Δημοσθένης βρίσκει στο κλεμμένο χρηματοκιβώτιο τη χειρογραφή διαθήκη του Ισίδωρου, αλλά ένα απόσπασμα της θα του δημιουργήσει μεγάλα ερωτηματικά. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.